ένα μύθο θα σας πω. Πού τον μάθαμε, παιδιά, ένα μύθο θα σας πω. Πού τον μάθαμε, παιδιά. Ωραίες, δεν είναι? Πάλι εσύ. Σου το είπα. Μπορώ να τα καταφέρω και μόνος μου. Έχεις δίκιο. Μου το είπες. Λοιπόν, πήγαινε, νέε μου. Τώρα είσαι μόνος σου. Είναι ένα μάτι. Ναι. Είναι το μόνο που έχουν και οι τρεις τους. Έτσι μαλώνουν συνέχεια γι' αυτό. Κυρίες μου, θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Ποιας τα είπε αυτά? Και ποιος είσαι εσύ? Ήρθα εδώ για να σας ρωτήσω πού μπορώ να βρω τη Μέδουσα. Δεν λέμε τίποτα σε κανέναν χωρίς να μας δώσει χρυσό. Αυτά τα νομίσματα είναι όλα όσα έχω. Δεν είναι αρκετά αυτά. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι χρυσάφι. Όχι, αυτό είναι δώρο από τον πατέρα μου. Τι γλυκό. Αυτό από τον πατέρα. Δεν θα έχει μεγάλη σημασία για σένα όταν θα έχεις γίνει πέτρα. Το μόνο που σας ζητώ είναι βοήθεια να βρω το δαίμονα, τη Μέδουσα. Μήπως θέλετε να το λυπηθούμε το νεαρό? Μήπως θέλετε να τον βοηθήσουμε? Ναι, ας τον βοηθήσουμε. Η βοήθεια προσφέρεται με πολλούς τρόπους. Μπορούμε να σου δώσουμε συμβουλές για το πώς να νικήσεις τη Μέδουσα. Μπορούμε να σου δώσουμε όπλα. Τι προτιμάς, εσύ νεαρέ Περσέα, όπλα? Συμβουλές? Δεν μου χρειάζονται οι συμβουλές. Τότε θα πάρεις όπλα, ε? Το μόνο που έχω είναι αυτό το τσεκούρι. Νομίζω ότι θέλω κάτι καινούργιο. Λοιπόν, για να βρεις τη Μέδουσα, να ακολουθήσεις αυτό το μονοπάτι για 3 μέρες στα δυτικά. Καλή σου τύχη και στο καλό, νεαρέ. Θα σου χρειαστεί! Ώστε του προσέφεραν όπλα ή συμβουλές και αυτός διάλεξε τα όπλα. Όμως χωρίς τις συμβουλές δεν θα ξέρει πώς να χρησιμοποιεί τα όπλα αυτά. Πήρε την απόφασή του σύμφωνα με αυτά που ξέρει. Χρειάζεται την καθοδήγηση ενός πατέρα. Ίσως να πρέπει να του μιλήσεις. Είναι αποφασισμένος να το φέρει σε πέρας μόνος του. Και το σέβομαι αυτό. Ας έχει την ευκαιρία που θέλει. Ποιος είναι εκεί? Ποιος ήρθε να πεθάνει στον πέτρινο κήπο μου? Ο Περσέας, ο γιος του Δία. Είσαι αλόητος, γιος του Δία. Νομίζεις ότι μπορείς να νικήσεις τη Μέδουσα με τα σήμαντα όπλα σου? Και τώρα, όπως όλοι οι άλλοι, θα πεθάνεις! Και επειδή ο Περσέας ήταν απροετοίμαστος για τη μάχη, μόλις που γλίτωσε τη ζωή του. Έχω αποτύχει! Δεν είμαι καθόλου ήρωας! Είμαι ένας αποτυχημένος. Είμαι κάλπικος. Και δεν αξίζω να λέγομαι γιος του Δία. Σου έπεσε αυτό. Μπορείς να το κρατήσεις. Δεν το χρειάζομαι. Όμως έχει επάνω του το σημάδι του Δία. Κάτι θα πρέπει να αξίζει σίγουρα. Όχι. Δεν αξίζει τίποτα. Είναι ψεύτικο. Μου φαίνεσαι λίγο αποκαρδιωμένος, νεαρέ μου. Προσπάθησα να σκοτώσω τη Μέδουσα και απέτυχα παταγωδώς. Πώς να αντιμετωπίσω τον πατέρα μου τώρα, ε? Όμως είσαι ακόμα ζωντανός. Και η αξία ενός ανθρώπου δεν μετριέται με το πόσες φορές χάνεις τη μάχη, αλλά με το πόσες φορές επιστρέφεις σε αυτή. Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Νομίζω ότι θα το κρατήσω τελικά. Ευχαριστώ για τις συμβουλές σου. Όποιος και αν είμαι σίγουρος ότι και ο πατέρας σου θα σου έδινε τις ίδιες συμβουλές εάν ήταν εδώ.
κατέργησες τόσο σύντομα, νεαρέ ήρωα. Έχασες το θάρρος σου και τα όπλα σου. Έκανα λάθος. Θα έπρεπε να έχω πάρει τις συμβουλές σας. Τα όπλα δεν μου χρησιμεύουν σε τίποτα. Και βέβαια όχι, ανόητο αγόρι. Πώς γίνεται να είσαι έτοιμος για οτιδήποτε χωρίς συμβουλές από αυτούς που ξέρουν περισσότερα από σένα. Σταμάτα, αδερφή! Μην μιλάς άλλο! Χρυσάφι! Θέλουμε χρυσάφι! Όμως δεν έχω χρυσάφι να σας δώσω, εντάξει? Τότε κι εμείς δεν θα σου δώσουμε συμβουλές. Πολύ καλά τότε. Θα σας δώσω το πιο πολύτιμο πράγμα που έχω μαζί μου. Θα δώσω το φυλαχτό μου. Θέλω να το δω! Δώσε μου το μάτι! Όχι, είναι η σειρά μου! Κρατάει το μάτι. Τώρα, κυρίες μου, πείτε μου τη συμβουλή σας, παρακαλώ, και έπειτα θα σας δώσω το μάτι. Σας το υπόσχομαι αυτό. Πες του! Πες του γρήγορα! Πολύ καλά. Έλα πιο κοντά. Θα πρέπει να θυμάσαι τρία πράγματα, αν θέλεις να είσαι έτοιμος να αντιμετωπίσεις τη Μέδουσα. Πρώτα, να γυαλίσεις την ασπίδα σου μέχρι να στράψεις σαν καθρέφτης. Γιατί? Αυτό θα το δεις μετά. Δεύτερον, μην είσαι βιαστικός και απρόσεκτος. Κοίτα πριν να πηδήξεις. Να κοιτάξω πριν να πηδήξω. Και τρίτο, δεν είναι αδυναμία να δέχεσαι καθοδήγηση ακόμα και από έναν πατέρα που περιφρονείς τόσο πολύ. Αυτό είναι. Αυτή είναι η συμβουλή σου. Είναι η καλύτερη συμβουλή που μπορείς να δεχτείς. Τώρα το μάτι μας το υποσχέθηκες. Όμως ο πατέρας μου ποτέ δεν με καθοδήγησε. Βα, αλήθεια, το λες το μάτι. Βα, μπορώ να δω. Μπορούμε να δούμε τώρα. Σταθείτε, θέλω κι άλλο. Συμβουλές από τον πατέρα μου, λέει. Αυτό θα πρέπει να το δω. Και η αξία ενός ανθρώπου δεν μετριέται με το πόσες φορές χάνεις τη μάχη, αλλά με το πόσες φορές επιστρέφεις σε αυτή. Πώς το ήξερες? Αυτός ο άνθρωπος, ο ταξιδιώτης. Ναι, ήταν ο πατέρας σου. Τώρα είσαι έτοιμος να δεχτείς λίγη βοήθεια παραπάνω, ακόμα κι αν είναι από τον πατέρα σου? Είμαι έτοιμος. Μόνο να μου υποσχεθείς ότι δεν θα φύγεις πριν σου πω για τα ρεύματα αέρα. Αυτό είναι υπέροχο! Ποια... Ποια ρεύματα αέρα! Τώρα πρέπει να γυαλίσω την ασπίδα μου μέχρι να στράψει σαν καθρέφτης. Ξέρεις για ποιο λόγο? Όχι, όμως θα ακούσω τη συμβουλή τους αυτή τη φορά. Μέδουσα! Γύρισες πίσω! Α, θέλεις πολύ να μεταμορφωθείς σε πέτρα, σωστά? Η ασπίδα! Να γυαλίσεις την ασπίδα σου. Να στράψεις σαν καθρέφτης. Αυτό είναι! Μπορώ να σε δω, Μέδουσα! Όμως εσύ δεν μπορείς να με δεις. Πρώτα κοίτα, έπειτα πίδα. Καθόλου άσχημα. Το αντίθετο θα έλεγα. Ορίστε ο ελευθερωτής σας, ο ήρωας Περσέας, ο γιος του Δία. Να αρχίσει η τελετή του γάμου! Καθώς είχε πιστεί ότι ο Περσέας ήταν νεκρός, ο βασιλιάς Πολυδεύκτης πίεζε την πριγκίπισσα Δανάη να τον παντρευτεί. Περσέα! Πιάστε τον! Μητέρα, κλείσε τα μάτια σου! Μπορείς να κοιτάξεις τώρα. Τα κατάφερες, γε του Δία! Σε ευχαριστώ, πατέρα.
Ο Περσέας κατάφερε να γίνει μεγάλος ήρωας και αρχηγός, γιατί είχε μάθει να σχεδιάζει εκ των προτέρων και να δέχεται συμβουλές από άλλους. Τον Περσέα τον περίμεναν ακόμα πολλές περιπέτειες. Τελικά θα πολεμούσε στον πλευρό της πριγκίπισσας πολεμίστριας Ανδρομέδας. Όμως αυτός είναι ένας άλλος αρχαίος μύθος.